θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, ως επιπλέον της ομάδας Δημοτικής Hyperion. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στην αρχική ομιλία του Αντώνη και των υπόλοιπων παιδιών, ότι αυτό που αξίζει να συγκρατήσουμε είναι η φαντασία των μηχανικών να λύουν προβλήματα. Δηλαδή, είχαμε ένα βραχίωνα, είχαμε το Arduino, είχαμε τα καλώδια, αλλά δεν ήταν απλά να τα τοποθετήσουμε και να λειτουργήσουν. Υπήρχαν στην πορεία πάρα πολλά προβλήματα, που όμως με τη φαντασία, γιατί με φαντασία απαιτήθηκε για να λυθούν όλα αυτά, τα κατάφεραν και βλέπουμε το αποτέλεσμα το τελικό. Οπότε είναι ένα σημαντικό στοιχείο που τουλάχιστον αυτή η ομάδα που συνεργάζομαι το έχει και σε μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή η διάκριση από το εξωτερικό που θέλουμε τόσο πολύ θα την φέρουμε και εδώ στην πόλη μας. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομος, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει βγει λίγο το πρόγραμμα εκτός. Σχετικά με το ρομπότ, απλώς να δώσω ένα μικρό ορισμό. Όπως καταλάβατε, είναι ηλεκτρομηχανικές συσκευές που έχουν την ιδιότητα να αισθάνονται, να προγραμματίζουν ενέργειες και να εκτελούν αυτές τις ενέργειες. Ασφαλώς, τηλεχειριζόμενα ρομπότ δεν τα θεωρούμε ρομπότ. Υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ. Από κλασικά με βραχίωνες, όπως είδαμε και το ρομπότ που παίζει σκάκι και βρίσκεται έξω, αλλά ρομπότ που μοιάζουν με άνθρωπο, έχουν μία μορφή, δηλαδή με χέρια, με πόδια, με στήθος και κεφάλι. Ρομπότ οχήματα, ακόμα και τα αυτόνομα οχήματα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία. Οχήματα που έχει η Tesla ή το Google, που βρίσκονται σε δρόμους της Αμερικής κυρίως και μπορούν και καθοδηγούν τελείως ένα όχημα, προσέχοντας βέβαια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τους πεζούς, την ασφάλεια των επιβατών και των παραβρισκομένων. Και αυτά λοιπόν είναι ρομπότ. Και υπάρχουν βέβαια και βιομιμητικά ρομπότ, ρομπότ που μοιάζουν με κάποιο ζώο, βλέπουμε ρομπότ που είναι σαν μύγα, ρομπότ που είναι σαν ψάρι, ρομπότ που είναι σαν σκύλο, ρομπότ σαν μέδουσα και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι ρομπότ και ο σκοπός αυτών των ρομπότ είναι να αφομοιωθούν σε ένα περιβάλλον, να μην κάνουν αισθητή την παρουσία τους για να καταγράψουν στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον που θέλουν να μελετήσουν. Σε κάποιες βασικές και διαστικές αρχές, και θα πάω αρκετά σύντομα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάζεις ένα ρομπότ και απαιτεί τη συνεργασία πάρα πολλών επιστημών. Καταρχήν θέλουμε να είναι αποτελεσματικό, αξιόπιστο και να έχει κάποια ευκολία στην υλοποίηση όσο μπορεί να συμβεί. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα το εξετάζουμε με θέματα των μηχανολόγων μηχανικών και των δικών μας, των μηχανικών πληροφορικής και τελεπτικών ιών. Σίγουρα, αν υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες στην ομάδα, θα έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό ρομπότ, μια καλύτερη σχεδίαση, ίσως αν έχουμε και κάποιους από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά εντούτοις, κατ' ελάχιστο, απαιτούνται μηχανολόγοι και πληροφορικοί για να σχεδιάσουν ένα ρομπότ. Οι μηχανολόγοι θα ασχοληθούν με θέματα όπως τι υλικά θα επιλέξουν, τι βαθμός ελευθερίας θα έχει, ποιος θα μεταδίδεται κίνηση, συστατική δυναμική ανάλυση κ.ο.κ. Ενώ οι ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, πληροφορικάροι, σχετικά με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, με το προγραμματισμό και γενικότερα το software. Θέματα αξιοπιστίας μας απασχολούν στο σχεδιασμό ενός ρομπότ. Π.χ. οι μηχανολόγοι θα εξετάσουν τη στιβαρότητα της κατασκευής, τους κατάλληλους ελέγχους, ίσως την ασφάλεια στους χειριστές που βρίσκεται δίπλα στο μηχάνημα, ενώ οι πληροφορικάροι θα εξετάσουν θέματα όπως την ευελιξία, γύρωση, θωράκιση, σταθερή στήριξη. Και σχετικά με την υλοποίηση, οι μηχανολόγοι θα επιλέξουν κατάλληλα διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία που βρίσκονται έτοιμα κατευθείαν να τα αγοράσουν από κάποιο κατάστημα, δηλαδή components of the shelf, όπως ονομάζεται. Βέβαια, έχουν τις δυνατότητες να σχεδιάσουν και τα δικά τους υλικά, αλλά πιο εύκολα σχεδιάζεται κάτι με έτοιμο διαθέσιμο εξοπλισμό. Και βέβαια, σχεδιασμός με ενοχή στις αποκλίσεις, προκειμένου να μην μπορεί να μπορεί να απορροφήσει πιθανές αποκλίσεις η όλη κατασκευή. Ενώ οι πληροφορικάροι θα μεταπροσβασιμότητα σε πολλή αποσφαλμάτωση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό αποσφαλμάτωση, είναι η έβρεση λαθών σε μία κατασκευή, σε ένα σύστημα. Και το περισσότερο χρόνο τον ξοδεύει κάποιος στο να βρίσει τα λάθη. Και ήδη και την ομάδα που είχαμε, που σχεδιάσαν το ρομπότ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά λάθη που ένα-ένα έπρεπε να το προσδιορίσουν καταρχήν γιατί γίνεται αυτό το λάθος, γιατί υπάρχει αυτό το σφάλμα,
Γιατί π.χ. το πιόνι έπρεπε να κινηθεί σε ένα τετραγωνάκι ή πήγε σε άλλο τετραγωνάκι. Οπότε αυτό πρώτα είναι η αναγνώριση του σφάλματος και στη συνέχεια η αποσφαλμάτωση, τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίσουν, να το λύσουν, να μην εμφανιστεί. Ή να το καλύψουν με τρόπο που να μην φαίνεται. Όπως αυτό μπορούμε να πούμε για το ενδιάμεσο σημείο. Δηλαδή, ένα πιόνι που ήταν πολύ μακριά, ο βραχίωνας το έφερνε κάπου ενδιάμεσα και το ξανά έπαιρνε και το ξανά έφερνε πιο κοντά. Που αυτό δεν το είδαμε βέβαια στην παρτίδα εδώ πέρα, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος πώς λύθηκε ένα πρόβλημα ή καλύφθηκε, να το πούμε, και τελικά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχαμε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Σε μια ροή σχεδίαση λοιπόν, για ένα ρομπότ, θα πρέπει να ορίσουμε το πρόβλημα, την καταγραφή των προδιαγραφών, έρευνα, ανάπτυξη, θα πετυχθεί, δημιουργία του πρωτοτύπου, προγραμματισμός και δοκιμή και αξιολόγηση όλης της κατασκευής. Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστεί ο σκοπός της κατασκευής. Εμείς είχαμε ο σκοπός να παίζει σκάκι, ήταν μια γραμμή που όμως είχε από πίσω πάρα πολλή δουλειά. Αναγνώριση ειδικών προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές σχετικά με την κατασκευή, π.χ. εμείς είχαμε ότι έχουμε αυτό το βραχίωνα και πρέπει αυτό να χρησιμοποιήσουμε υποχρεωτικά για να το κάνουμε, γιατί δεν είχαμε άλλο εξοπλισμό. Και αναγνώριση των υποπροβλημάτων. Αν και αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Όπως σας είπα, ένα πρόβλημα ήταν η αντιάμεση θέση. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι δεχόταν αυτό bit είσοδο το πρόγραμμα. Οπότε, αν είχαμε παραπάνω bit, έπρεπε να τα συνδυέσουμε με κάποιο τρόπο για να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε σε 8 εισόδους. Απαιτείται μετά έρευνα και ανάπτυξη, πληροφορίες. Π.χ. το ρομπότ αυτό που είχαμε δεν είχε χρησιμοποιηθεί από κανέναν. Το είχαμε πάρει μέσω ενός διαγωνισμού ΕΣΠΑ, αλλά ο συνάδελφος που είχε το εργαστήριο ρομποτικής αποχώρησε προς άλλο πανεπιστήμιο και έτσι λοιπόν ο εξοπλισμός σε αυτό το εργαστήριο το χειριζόμασταν εμείς, τα παιδιά και εγώ. Και γι' αυτό έπρεπε να διαβάσουμε τα manual, τα data sheet, τις πληροφορίες και στο διαδίκτυο να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό που χρειαζόταν για τον προγραμματισμό του. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν διδαχθεί ρομποτική. Υπάρχει ένα έλλειμμα καθηγητών ρομποτικής στα πανεπιστήμια και με τον καιρό όμως πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί με τις νέες γενιές. Ήδη από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, τα παιδιά ασχολούνται με ρομποτική. Άρα πιστεύουμε ότι σε κάποια χρόνια θα αρχίσουν αυτό το ταλέντο να έρχεται και στα πανεπιστήμια. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τις πληροφορίες. Και για το ρομπότ, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε, θα πρέπει να βρούμε πώς θα μετακινείται, πού θα μετακινείται, τι ενέργειες θα κάνει, θα έχει νοημοσύνη. Ασφαλώς, επειδή ένα ρομπότ, εμείς αυτό που θέλαμε να έχει αυτονομία και αυτενέργεια, να μπορεί μόνο του να πάρει αποφάσεις και να τις εκτελέσει. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να βάλουμε νοημοσύνη. Στη δικιά μας περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε, όπως είδαμε από την προηγούμενη παρουσίαση, το καλύτερο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για σκάκι, που ήταν το Stockfish. Άρα το πρόβλημα που εμείς είχαμε ήταν πώς να διασυνδέσουμε ένα software με ένα hardware και έπρεπε να κάνουμε την ενδιάμεση γέφυρα μεταξύ τους. Και η γέφυρα αυτή γινόταν με το να βάλουμε το πρόγραμμα να καταγράφει ένα log file, ένα αρχείο καταγραφής και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που συνεχώς να διαβάζει αυτό το αρχείο καταγραφής. Και αυτό είχε ως συνέπεια να δεθεί το όλο πρόγραμμα και να εκτελεί τις κινήσεις που έρχεται από το Stockfish. Αισθητήρια λοιπόν, υλικά, αντοχή, κατασκευαστικά θέματα. Εμείς δεν είχαμε κάποια δύσκολα κατασκευαστικά θέματα, ο βραχίωνας ήταν έτοιμος, απλώς έπρεπε να τοποθετήσουμε τη σκακέρα σε κατάλληλο σημείο ώστε να υπάρχει, να υπάρχει πρόσβαση από το ρομπότ σε όλες τις θέσεις, σε όλα τα πιόνια. Και ήταν να απεικονίσουμε το όλο χώρο, το 3D χώρο που είχαμε, πάνω στο κατάλληλο software που αναπτύξαν τα παιδιά. Θέματα σχετικά με την ενσωμάτωση στο περιβάλλον, π.χ. οπτική όχληση, προβλήματα, όσμηση, ασφάλεια, προστασία κτλ. Δεν μας απασχόλησαν γιατί δεν ήταν ένα ρομπότ που θα είναι μόνο του κάπου σε ένα περιβάλλον και ενδεχομένως μπορεί να δεχτεί κάποια προβλήματα ή να προκαλέσει προβλήματα. Δημιουργία ενός πρωτοτύπου. Συναρμολογείται το πρωτότυπο, ακολουθεί ένα μεγάλο στάδιο αποσφαλμάτωση, είναι το πιο δύσκολο βασικά η αποσφαλμάτωση. Και επειδή αναφερόμαστε σε μια κατασκευή, η αποσφαλμάτωση είναι πολύ δύσκολη. Ενώ π.χ. κάποιος αναπτύσσει ένα πρόγραμμα, η αποσφαλμάτωση περιορίζεται μόνο στο software το ίδιο, σαν υπολογιστή όταν έχει να φτιάξει ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό. Όταν αναφερόμαστε σε ρομποτική, έχουμε το υλικό που ακόμα και ένα καλώδιο να μην κάνει καμία επαφή, ενώ όλα είναι τέλεια, παιδευόμαστε ώρες, μέρες ή και εβδομάδες και να καταλάβουμε ότι το καλώδιο δεν έκανε καλή επαφή και αυτό μας καθυστέρησε την όλη ανάπτυξη. Η αποσφαλμάτωση λοιπόν σε αυτές τις κατασκευές είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και λίγοι είναι οι φοιτητές που έχουν την όρεξη και την υπομονή να δουλεύουν πάνω σε κατασκευές υλικού
όπως τα παιδιά αυτά εδώ πέρα. Οι περισσότεροι δυστυχώς περιορίζονται στο software μόνο. Έχουμε πολύ καλούς προγραμματιστές, αλλά σε θέματα που συνδέονται με το υλικό, λίγο υπάρχει μια καθυστέρηση στο να έρθουν να εργαστούν. Δοκιμή λοιπόν, έγιναν δοκιμές, πάρα πολλές δοκιμές. Πάλι λύσουμε σφάλματα, χρειάζονται να λυθούν από σφαλμάτωση. Έλεγχος των corner cases είναι κάποιες ακραίες καθυστάσεις. Για παράδειγμα, στο σκάκι ήταν κάποιες κινήσεις που ο βασιλιάς αλλάζει με τον πύργο που έπρεπε να σκεφτούμε αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Που γίνεται πολύ σπάνια, αλλά για λόγους πληρότητας πρέπει να ελεγχθούν όλες τις καταστάσεις προκειμένου να είναι 100% σύμφωνα με τους κανονισμούς του σκακιού για όλη η κατασκευή. Και έγινε αξιολόγηση. Βέβαια, σε κάποιο ρομπότ ενδεχομένως θα μας ενδιαφέρει και αισθητική. Εμείς εδώ δεν είχαμε κάποιο περιορισμό ως προς την αισθητική. Αλλά εντούτοις εξετάζεται η βελτίωση, γιατί είπαμε είναι αργό ο τρόπος φεξίματος. Θα μπορούσε να είναι είτε ένας πιο γρήγορος βραχίωνας, είτε ένα σύστημα με καρτεσιανές συνταγμένες, ένα παραλληλόγραμμο που πολύ γρήγορα θα σηκώνει το κάθε πιόνι, δηλαδή με δύο άξονες και ένα κατακόρυφο για την κίνηση της δαγκάνας. Αυτό θα ήταν πολύ πιο γρήγορο, αλλά εντούτοις επειδή δεν υπήρχε και δεν έχουμε ακόμα αυτό το εξοπλισμό, γι' αυτό το έχουμε αφήσει για μελλοντική βελτίωση. Και όλα αυτά βέβαια πρέπει να τα εξετάζουμε με θέματα του κόστους. Και θα κλείσω λοιπόν με τα συμπεράσματα. Καταλάβατε από την παρουσίαση, πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ, ο σχεδιασμός των ρομπότ είναι πολύ δύσκολη εργασία. Απαιτεί πάρα πολλούς επιστήμονες. Σίγουρα απαιτεί μηχανολόγους, μηχανικούς και πληροφορικάριους. Και εμείς εδώ, επειδή έχουμε, η Πολυτεχνική έχει αυτά τα δύο τμήματα, έχει το δυναμικό να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε μαζί με τους φοιτητές τέτοια ρομπότ και ακόμα πιο σύγχρονες κατασκευές. Απαιτείται ευρύτητα γνώσεων σε πολλά αντικείμενα, όπως θα μιλήσω για το τμήμα μου ρομποτική, ψηφιακά, ηλεκτρονικά, λειτουργικά συστήματα, προγραμματισμό, ενσωματωμένα συστήματα, μικροεπεξεργαστές, ώρες μηχανής κ.ο.κ. Γνώσεις οι οποίες τις περισσότερες τις αποκτούν από το τμήμα και αυτές τις ελάχιστες που δεν έχουν απαιτείται προσωπική προσπάθεια για να τις καλύψουν. Αλλά εντούτοις το αποτέλεσμα δείχνει ότι το επίπεδο σπουδών και των μηχανολόγων και των πληροφορικάριων είναι σε πολύ καλό σημείο, αφού μπορούν να δώσουν λύσεις σε άγνωστα προβλήματα και μάλιστα πρώτοι στην Ελλάδα. Άρα δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν οι απόφοιτοι των τμήματων μας σε αυτά τα θέματα. Και θα βάλω και ένα τελικό συμπέρασμα, ότι παρατηρούμε ήδη ότι η χρήση του ρομπότ θα πολλαπλασιαστεί σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Και αυτό βέβαια θα θέσει σε εργασιακή περιθωριοποίηση αυτούς που ασχολούνται με απλές επαναληπτικές εργασίες. Άρα κάποιοι δυστυχώς θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά αυτό δίνει ευκαιρία. Δίνει ευκαιρία σε εξειδικευμένους επιστήμονες που σχετίζονται με τη ρομποτική να μπορούν να βρουν πιο εύκολα εργασία και να μπορέσουν να απασχοληθούν σε αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Και οι απόφοιτοι των δικών μας τμήματων είναι εξοπλισμένοι με αυτές τις γνώσεις και πιστεύω όσοι ασχολούνται με τη ρομποτική είναι κάλεσμα και προς τους φοιτητές που ακόμα διστάζουν ή θα θέλανε να ασχοληθούν, αλλά φοβούνται να έρθουν να μας γνωρίσουν, γιατί σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Είμαστε 10 άτομα, γιατί όχι να γίνουμε 20 ή 30. Μακάρι να έχουμε νέα άτομα. Αυτό λοιπόν και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.